Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και ισχυροί άνεμοι πνέουν στην Κρήτη, προκαλώντας ήδη αρκετά προβλήματα στο νησί και ιδίως στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ειδικότερα, σήμερα το πρωί ένα σκάφος που είχε πέσει σε βραχώδη θαλάσσια περιοχή των Ματάλων βυθίστηκε, ενώ για περισσότερες από 3 ώρες πάλευε με τα κύματα και τους ανέμους ύψους 8 μποφόρ ένα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Για αναλυτική πρόγνωση του καιρού πληκτρολογήστε neakrete.gr. Όλο ένα και περισσότερα νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την αποτρόπαια δολοφονία της 29χρονης φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη στην Ρόδο. Οι υφερόμενοι ως δράστες αφού του βίασαν και ξυλοκόπησαν την νεαρή φοιτήτρια, την έδεσαν και την πέταξαν ζωντανή στη θάλασσα. Αψήφισαν το κρύο οι Ηρακλειώτες, οι οποίοι έσπευσαν σε κεντρικά σημεία της πόλης για να απολαύσουν ζεστούς και λαχταριστούς γλυκουμάδες. Το ΙΕΚ Κάπα Στάντης για μία ακόμη χρονιά προσέφερε δωρεάν το γλυκό έδεσμο στους Ηρακλειώτες, σκορπίζοντας ταυτόχρονα πολλά χαμόγελα. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrete.gr στον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.